Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, στο One Channel, όπως κάθε απόγευμα, για να παρακολουθήσουμε μαζί την επικαιρότητα, η οποία σήμερα είναι πάρα πολύ πυκνή. Πρωτίστως, πριν από λίγη ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε όρια σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο Πασόκ. Πριν προλάβει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση, είπε: δεν θα ανεχτώ καμία παρέκκληση από τη γραμμή του κόμματος για τα πανεπιστήμια. Και δεν εννοεί από τη γραμμή που είχαν παλιότερα στο κόμμα, εννοεί από τη γραμμή που ο ίδιος οριοθέτησε τώρα, με την οποία αντιδρούν αρκετοί, με πρώτη και θα έλεγε κανείς καπετάνισα, την κυρία Νάντια Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε από την αρχή ότι δεν θα ψηφίσει, γιατί αυτό δεν είναι η γραμμή του κόμματος. Βγήκαν κι άλλα στελέχη, βγήκε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος στη συνέχεια, ο οποίος είπε και αυτός ότι δεν θα ψηφίσει. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να επιβάλλει κομματική πειθαρχία και θα επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Αυτό προανήγγειλε πριν από λίγο. Κατά τα άλλα, σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στην Ουκρανία. Όμως λίγη ώρα αργότερα και περίπου 100-150 μέτρα από την αποστολή, εξεράγει κάτι που κουβαλούσε μάλλον ένα ντρόουν, μια πολύ περίεργη υπόθεση και καταδεικνύει το πώς ακόμα τα πράγματα είναι τόσο ρευστά εκεί στην Ουκρανία. Και μέσα σε όλα αυτά, σε ηλικία 84 ετών, άφησε το μάτι του το κόσμο και ο Δήμος Μούτσης, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές, παύλα στιχουργούς, συνθέτες και πιανίστας φυσικά, που πέρασε από την ελληνική μουσική. Αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε εδώ σε λίγη ώρα, αμέσως μετά το break. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για να δούμε αυτή την πυκνή επικαιρότητα. Η Μαριλίζα Αναστασοπούλου είναι στο στούντιο του εδώ, διότι σήμερα το πρωί, καλησπέρα Μαριλίζα. Καλησπέρα. Είχαμε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά, όχι αναπάντεχο, γιατί όταν είσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη μπορεί να συμβεί. Αλλά ξέρεις, δεν το συνειδητοποιείς ότι υπάρχει κίνδυνος. Πηγαίνουν εκεί ξένοι ηγέτες, Ευρωπαίοι. Αυτό πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την αποστολή του και καμιά εκατοστή μέτρα μακριά από το αυτοκίνητό του, την αυτοκινητοποίη του. Έσκασε μια βόμβα, κάποια έκρηξη. Η ντρόουν ή η πύραυλος δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμη. Πάντως υπήρξε, ναι, υπήρξε ένας βομβαρδισμός. Το βλέπουμε εδώ πίσω. Βλέπουμε υπάρχει εικόνες, ένα βίντεο. Βλέπουμε ένα βίντεο, ένα τεχνικό προφανώς που υπάρχει από την περιοχή. Αν μπορούμε να ακούμε και τον ήχο του, είναι εντυπωσιακός. Είναι οι στιγμές μετά προφανώς που ακούω χτυπάνε σιρήνες και συναγερμοί. Για πες μας, αυτή ήταν η έκρηξη, την ακούσαμε. Λοιπόν, για πες μας, Μαριλίζα, πρώτον, τι πιστεύουμε ότι συνέβη και δεύτερον και κυριότερο, ποια ήταν η διπλωματική αντίδραση. Καταρχήν, τι πιστεύουμε ότι συνέβη, κάποιες όχι έγκυρες, δηλαδή κάποιες τρίτες φωνές λένε ότι δεν ήταν στοχευμένο, γιατί άλλωστε η συνάντηση είχε κρατηθεί μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή. Και να θυμίσουμε ότι στην Οδυσσό πέφτουν βόμβες. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα σκοτώθηκαν 12 άμαχοι και 5 παιδιά από άλλο ντρόν. Δηλαδή, είναι μια πόλη υπό βομβαρδισμό, οπότε υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Θεωρούν καταρχήν ότι δεν ήταν στοχευμένο, ότι ήταν. Σίγουρα δεν στοχεύανε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν και ο Ζελένσκι εκεί, να θυμίσουμε. Ακριβώς. Οι πρώτες αντιδράσεις είναι σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εννοείται καταδικαστές. Ήδη η Φόντερ Λάιεν, ο Σαρλ Μισελ βγήκανε και καταδικάσανε τον βομβαρδισμό και μιλήσανε υπέρ της Ουκρανίας. Ήταν τρομακτικό. Δεν νομίζω ότι αγχώθηκε καθόλου, γιατί η κατάσταση είναι αυτή. Ήταν μια επιλογή του κυριακού Μητσοτάκη να γίνει συνάντηση στην Οδυσσό για να στηρίξει. Καταρχήν πήγε στην Ουκρανία για να στηρίξει την Ουκρανία και τον Ζελένσκι. Αλλά ήθελε για την ομογένεια. Αλλά ήθελε ακριβώς να δείξει και τη στήριξη στην ομογένεια, όπου να θυμίσουμε ότι πριν την εισβολή το 2022 υπήρχαν πάνω από 100.000 Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή, από την Οδυσσό και κάτω, πολύ ανατολικά. Από αυτούς έχουν μεταναστεύσει ήδη στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Πιο πολύ είναι εντός της Ουκρανίας, στις άλλες χώρες. Πολύ λίγοι έχουν έρθει εδώ. Αλλά είχαμε. Βλέπω συνέχεια αυτοκίνητα με ουκρανικές πινακίδες, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν απαραίτητο ότι είναι ομογένεις. Έχουμε και Ουκρανούς μη Έλληνες. Και έχουμε και μια στήριξη που δίνει η Ελλάδα και φέρνουμε όσους μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Αλλά είχαμε πάνω από 100.000 Έλληνες, όπου στη Μαριούπολη και στα περίχωρα, που είναι πιο ανατολικά και βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στην Οδυσσό. Μαζί του, ξέρουμε. Γνωρίζετε, ήταν σίγουρα η κυρία Κυρακάπη και η κυρία Ήταν η κυρία Κάπη, ήταν ο. Ο Υπουργός Επικράτειας, ο κύριος Παπασταύρου. Α, ήταν ο κύριος Παπασταύρου. Ήταν και ο κύριος Παπασταύρου, ήταν η κυρία Μπούρα, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μια αποστολή 6-7 ατόμων.
τρομάξανε, παρόλα αυτά συνεχίσανε τη συνάντηση κανονικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, πήγε πρώτα στο λιμάνι και ενημερώθηκε, γιατί το δεύτερο κομμάτι της επίσκεψής του είχε να κάνει να στηρίξει το κομμάτι των εξαγωγών της Ουκρανίας μέσω θαλάσσης και τη σημασία τα σιτηρά, και η Οδυσσός είναι το βασικό λιμάνι. Και παρόλα αυτά συνεχίστηκε η συνάντηση για 45 περίπου λεπτά. Και μετά αναχώρησε. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Ζελένσκι με τον κύριο Μητσοτάκη στην Οδυσσό και στα ελληνικά. Το Οδυσσός στο πόντιουμ του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπροστά από ερείπια, έτσι. Έχουν συμβολισμό όλα. Κάλεσε και άλλους ηγέτες να επισκεφτούν την Ουκρανία για να δείξουν την έμπρακτη στήριξη. Και βέβαια στηρίζουμε την ευρωπαϊκή και ανατοϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Υπήρξε κάποιο διάβημα προς την ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα ή κάτι τέτοιο? Αυτή τη στιγμή που να έχει, μέχρι την ώρα που μπήκα στο στούντιο, που να έχει ανακοινωθεί κάτι, όχι. Αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν όλες οι διπλωματικές κινήσεις. Το βασικότερο είναι το συμβολικό, με την έννοια ότι όταν έχεις τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Ζελένσκι εκείνη την ώρα στην Οδυσσό και πέφτει βόμβα στα 100 μέτρα και συνειδητοποιούν όλη την επικινδυνότητα, κάτι που δεν το συνειδητοποιούν όσο μένει το πόλεμο. Δύο χρόνια. Αυτό ακριβώς έλεγα στην αρχή, ότι ενώ είναι μια εμπόλεμη ζώνη, που το πιο πιθανό είναι κάποια στιγμή να σκάει βόμβα εκεί, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν. Σου λέει, εντάξει, στην Ουκρανία γίνεται ένας πόλεμος, εντάξει, εκεί που πάει ο Μητσοτάκης είναι ασφαλές το μέρος. Δεν είναι. Δεν είναι, όχι, και πέφτουν. Είχαμε και νεκρούς και σήμερα έχουμε νεκρούς. Δεν έχει ανακοινωθεί το νούμερο, αλλά Ουκρανία, σύμφωνα με τις πρώτες πηγές, αυτή η βόμβα είχε και νεκρούς. Δηλαδή δεν είναι ότι έπεσε σε μια άδεια πλατεία. Μάλιστα. Για να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί ο λόγος για τον οποίο είχαμε κανονίσει να είσαι εδώ, το είχαμε προαναγγείλει. Είναι το Super Tuesday. Ήταν το Super Tuesday, η οποία τελικά δεν είναι και τόσο super εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, αναμενόμενα πράγματα. Ήταν αναμενόμενα, να πούμε τα πολύ βασικά, ότι ο Τραμπ σάρωσε μεν. Η Νίκη Χέιλι κατάφερε μόνο να κερδίσει το Βερμόν, με αποτέλεσμα αποχωρεί από την κούρσα, όπως είχαν υπολογίσει. Δεν περίμενε θα κερδίσει, αλλά ήλπιζε να πάρει ένα 40% κατά μέσο όρο. Τώρα κατά μέσο όρο είναι κάτω από το 30, σε κάποιες πολιτείες είναι και 15, σε κάποιες είναι 25. Το βασικό είναι δύο καμπανάκια. Το ένα είναι το καμπανάκι, αν διαβάσουμε κάτω από τα αρχικά νούμερα. Το ένα είναι για τον Τραμπ, ότι ναι μεν κέρδισε, αλλά όπως σημείωσε και ο Σπίγκελ από το Financial Times, είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πιο κάτω, τα αποτελέσματά του είναι λιγότερο από αυτό που του δίνουν οι δημοσκόποι. Το ακριβώς ανάποδο από το 16. Μάλιστα. Αφενός, αφετέρου η βάση του όλη είναι η βαριά δεξιά του ρεπουμπλικανικού. Είναι πάρα πολλοί ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι δεν θέλουν να τον ψηφίσουν και αν δεν τους πάρει αυτούς θα έχει πρόβλημα. Γι' αυτό και ήδη η πρώτη του ομιλία δεν βάρεσε τη Χέιλι και μίλησε για ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και τα λοιπά. Κατεβάζει τόνους, θέλει να κερδίσει τις γυναίκες των προαστίων. Εκεί στοχεύει, τις οποίες έχει χάσει. Μάλιστα. Και για τον Biden απλά να πούμε ότι χτύπησε άλλο ένα καμπανάκι, γιατί στη Μινεάπολις, όπου έχει πάλι αραβικό στοιχείο, ήταν στο 20% αυτοί που πήγανε και ψηφίσανε uncommitted, δηλαδή δεν ψηφίσαν τον Biden, λένε δεν δεσμευόμαστε ως ένδειξη για τη Γάζα. Αυτό είναι το καμπανάκι του Biden, ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα έχει πρόβλημα όσο αφορά τη Γάζα. Την επόμενη φορά που θα είσαι στο στούντιο θα συζητήσουμε και για το θέμα της ηλικίας, το οποίο αρχίζει να είναι πλέον βασική συζήτηση στις ΗΠΑ και για τους δύο, αλλά και για το φαινόμενο Taylor Swift, η οποία ξανά τώρα είπε στους εκατομμύρια θαυμαστές της να πάνε στην κάλπη, και αυτό ίσως δημιουργήσει ένα ρεύμα κατά του Τραμπ, γιατί δεν τον συμπαθεί. Δεν τον συμπαθεί, όχι, και στηρίζει τον Biden, αυτό το ξέρουμε. Μαριλίζα Αναστασοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε κατευθείαν στον επόμενο καλεσμένο, τον οποίο δεν θέλω ούτε λεπτό να αφήσω να περιμένει. Είναι ο κύριος Αντώνης Μανιτάκης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Καλησπέρα, κύριε Μανιτάκη. Καλησπέρα σας. Κύριε Μανιτάκη, έχω βγάλει διάφορους συνταγματολόγους, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είναι επιστήμονες. Μ' αρέσει η λέξη βγάζω. Ναι, ναι, έχω βγάλει στο γυαλί εννοώ, αυτό ακριβώς εννοούσα. Στην εκπομπή μου εννοούσα, τους έχω φιλοξενήσει, η αλήθεια είναι, για να μιλάω πιο τυπικά. Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι οι οποίοι προσπαθούν να μιλήσουν στο δημόσιο διάλογο έχουν μία άποψη ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταπατήσει κατάφορα το Σύνταγμα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί και πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι, συνταγματολόγοι επίσης, οι οποίοι έχουν την άλλη άποψη, αλλά είναι λιγότερο, θα έλεγε κανείς, λαλίστατοι, ή τουλάχιστον δεν επιχειρούν διαρκώς να πούν αυτή την άποψη στο δημόσιο διάλογο. Πιστεύετε ότι αυτή η πρακτική μπορεί και να οδηγείται ή να καθοδηγείται από πολιτικά συμφέροντα?
Δεν νομίζω. Υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία στην προσέγγιση αυτή. Αυτοί που υποστηρίζουν την κατάλυση του συντάγματος δεν κοιτάνε να τηρήσουμε αυστηρότητα τις μεθόδους της ερμηνείας. Φροντίζουν συχνά ή παρασύρονται και από τις πολιτικές τους πεπιθήσεις και θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, μπερδεύουν τα νομικά επιχειρήματα με τα πολιτικά επιχειρήματα ή καλύτερα τα νομικά επιχειρήματα με τα δικαιοπολιτικά επιχειρήματα. Πράγμα τρομερά επικίνδυνο για συνταγματολόγους, έτσι. Εντάξει, αλλά για τους πολιτικούς, ξέρετε, για τους, και ο συνταγματολόγος είναι πολύ πιο κατακριτέο, θα έλεγα, να μην πω τίποτα άλλο. Τώρα, η ερμηνεία του συντάγματος, όπως η ερμηνεία και κάθε κειμένου, δεν γίνεται αυθαίρετα. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να ερμηνεύει το Σύνταγμα ή ένα άλλο νομικό κείμενο όπως να είναι, όπου να είναι και όπως θέλει αυτός. Πρέπει να ακολουθήσει κάποιες μεθόδους, συστηματικές μεθόδους που έχουν καθιερωθεί τώρα όλα τα χρόνια που εφαρμόζεται αυτή η πρακτική. Και το δεύτερο είναι ότι η ερμηνεία έχει αναμφισβήτητα έναν υποκειμενικό χαρακτήρα. Φυσικά η ερμηνεία βασίζεται σε ορισμένους κανόνες, όπως είπα προηγουμένως, και κυρίως ξεκινάει ότι πρέπει να σεβόμαστε το γράμμα του συντάγματος. Να δούμε λίγο. Αλλά αυτό το γράμμα του συντάγματος. Του, ναι, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Το γράμμα του συντάγματος όμως από μόνο του δεν μας λέει ποιο νόημα είναι. Εμείς βγάζουμε το νόημα από τη λέξη τη συγκεκριμένη. Ξέρετε, εγώ εντελώς αυθαίρετα και χωρίς καμία νομική γνώση, διαβάζοντας το άρθρο 16, αρκετά έτσι θα έλεγα επισταμένος, προσπαθώ να μελετήσω δηλαδή, χωρίς να έχω καμία νομική γνώση, συνάντησα έννοιες που μου φαίνονται μάλλον απλές και μονοσήμαντες, όπως για παράδειγμα ότι απαγορεύεται η σύσταση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αν ήθελα λοιπόν μόνο γλωσσικά να το ερμηνεύσω, θα έλεγα ότι αν υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια τα οποία υπάρχουν στο εξωτερικό, λειτουργούν ή κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού απαγορεύεται η σύσταση, αυτά ήδη έχουν συσταθεί, μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Μου απάντησαν όμως διάφοροι συνταγματολόγοι ότι δεν είναι μόνο αυτό, αυτό ενδεχομένως να έχω δίκιο, μου λένε. Προβλέπεται ότι θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα ιδρύματα και επίσης προβλέπεται ότι οι διδάσκοντες σε αυτά, οι πανεπιστημιακοί, θα πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιο είναι το δικό σας επιχείρημα σε αυτό? Το δικό μου επιχείρημα σε αυτό είναι ότι ο όρος να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιοι υπάλληλοι είναι απόρρια του γεγονότος ότι η παροχή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα παρέχεται από κρατικά πανεπιστήμια. Όταν λοιπόν λέει ότι η εκπαίδευση ανώτατη παρέχεται από κρατικά πανεπιστήμια, τότε λογικό θα είναι να πάρουν τη μορφή νομικού προσώπου. Και αν το είπε αυτό ο συντακτικός νομοθέτης, το είπε γιατί θέλησε να κατοχυρώσει έτσι την αυτονομία των πανεπιστημίων απέναντι στις παρεμβάσεις της κρατικής εξουσίας. Γι' αυτό καθιέρωσε το θεσμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Για να κατοχυρώσει την ακαδημαϊκή ελευθερία περισσότερο. Αυτό ήταν ο λόγος. Και φυσικά που είναι κρατικά τα πανεπιστήμια, θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ήθελε να πει δηλαδή ότι δεν μπορεί να προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή προσωρινά, αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί σαν δημόσιοι λειτουργοί. Ήθελε να ανυψώσει το λειτουργήμα του καθηγητού του πανεπιστημίου. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητάτε με ΑΙΟΤΑ στο δημόσιο διάλογο είναι αυτό που σχετίζεται με το αν το Σύνταγμά μας υπερισχύει του ενωσιακού δικαίου, ειδικά σε θέματα τόσο σοβαρά που αφορούν δικαιώματα. Και εσείς προφανώς είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πείτε τι από τα δύο ισχύει. Έχω ακούσει προς το παρόν μόνο ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν την άποψη ότι δεν υπερισχύει. Ότι το εθνικό δίκαιο και το Σύνταγμα είναι υπέρτερο του ενωσιακού δικαίου. Κοιτάξτε, ούτε και εμένα μου αρέσει πολύ ο όρος υπερισχύει. Χρησιμοποιώ τον όρο γιατί έχει προτεραιότητα εφαρμογής. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύο διαφορετικές ένομες τάξεις, την Εθνική Ένωμη Τάξη και την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Οι δύο αυτές ένομες τάξεις συμπλέκονται και έχουμε εχωρήσει με βάση το Σύνταγμα αρμοδιότητες εθνικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτές για τις αρμοδιότητες αυτές που τις έχουμε χωρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε εφαρμόζουμε υποχρεωτικά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όταν τίθεται θέμα εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου, τότε έχει προτεραιότητα εφαρμογής το κοινοτικό δίκαιο. Και κάτι ακόμα. Οφείλουμε, και αυτό το λέει το ίδιο το Σύνταγμα, να ερμηνεύουμε το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό είναι συνέπεια της διαπλοκής αυτών των ενόμων τάξεων
και του γεγονότος ότι το Σύνταγμα εχώρησε και εχωρεί συνέχεια, το τονίζω, συνέχεια αρμοδιότητες εθνικής κυριαρχίας, κρατικές αρμοδιότητες στα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό το έχουμε αποδεχτεί, επειδή το όρισε και το ψηφίσαμε το ίδιο το Σύνταγμα. Και το συμπέρασμά μας τελικά ποιο είναι? Δηλαδή υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη και ποιο συνταγματικό δικαστήριο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποφανθεί για κάτι τέτοιο? Κοντός στους ψαλμός, αλληλούια. Στην προκειμένη την περίπτωση και στην ερμηνεία ενός συντάγματος αλλά και ενός νόμου, τον τελικό λόγο τον έχει το δικαστήριο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό θα κρίνει. Οι διάφοροι θεωρητικοί λένε διάφορες απόψεις. Είναι φυσιολογικό να έχουν διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό το διαπιστώνουμε και το ερμηνεύουμε τη βίβλο ή την Καινή Διαθήκη. Και όποια κείμενα και να ερμηνεύουμε έχουν διαφορετικές ερμηνείες, είναι λογικό. Αλλά την τελική, την επίσημη ερμηνεία, την καθιερωμένη ερμηνεία, αυτή που θεωρούμε σχετικά ορθότερη ερμηνεία, η οποία και με μειοψηφίες βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα πάει λοιπόν σε λίγους μήνες, σε ελάχιστους μήνες κατά τη δικιά μου την εκτίμηση, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο θα κληθεί να απαντήσει καταρχήν στο θέμα της συνταγματικότητας. Είτε απαντήσει πότε πρέπει να κάνουμε έλεγχο συνταγματικότητας, είτε απαντήσει θετικά είτε αρνητικά, θα τεθεί από την ίδια την κυβέρνηση το θέμα ότι εφαρμόζουμε εδώ ευρωπαϊκό δίκαιο και ότι οφείλουμε, εν πάση περιπτώσει, το Σύνταγμα, το ερμηνεύουμε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και με τη θεμελιώδη ελευθερία που καθιερώνει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις, αν τεθεί τέτοιο θέμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι υποχρεωμένο να στείλει άμεσα προδικαστικό ερώτημα, πριν προχωρήσει, δηλαδή, να δικάσει, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα κληθεί να πει, αν στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζουμε ευρωπαϊκό δίκαιο και άρα πρέπει να, ο δικαστής ο Έλληνας να δικάσει ως ευρωπαϊκός δικαστής. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και το αγνοούν οι συναδελφοί μου, δεν μπορώ να φανταστώ να έχουμε το κράτος το ίδιο να υποστηρίζει ότι εδώ εφαρμόζω ευρωπαϊκό δίκαιο και να πηγαίνει να ρωτάει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο το Συμβούλιο της Επικρατείας και να απαντάει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με βάση την ομολογία που έχει κάνει το ίδιο, ότι εδώ πράγματι εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και άρα εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ένα ακόμη. Τις εξελίξεις που είχαμε το τελευταίο καιρό, γι' αυτό και η ερμηνεία του Συντάγματος με το ευρωπαϊκό δίκαιο έγινε πολύ πιο αποφασιστική από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε μια ευρωπαϊκή χάρτα των θεμελιών δικαιωμάτων, στην οποία συμπεριέλαβε ρητά την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και ως ακαδημαϊκή ελευθερία, το ίδιο διακήρυξη το λέει αυτό, συμπεριλαμβάνεται φυσικά η ελευθερία της ίδρυσης και εκπαιδευτηρίων. Η ελευθερία δηλαδή εκπαιδευτηρίων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας. Άρα θεωρείται ανθρώπινο δικαίωμα αυτό πλέον. Θεωρείται ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Αλλά είναι και λίγο υποκριτικό για τη χώρα μας να μιλάμε και ότι ανησυχούμε για το Σύνταγμα, όταν από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους είχαμε ξένα δημοτικά σχολεία και δευτεροβάθμιες εκπαίδευση σχολεία. Από καθολικούς, από τη Γαλλία, από την Αγγλία και από άλλες χώρες. Και έχουμε ιδιωτική εκπαίδευση δύο αιώνες τώρα. Σωστά. Και ένα τελευταίο. Τα κολέγια, θα μου επιτρέψετε να πω έτσι σχηματικά, ότι είναι ουσιαστικά σχολές της ανώτης εκπαίδευσης. Βέβαια. Εάν δεχθώ ότι είναι της ανώτης εκπαίδευσης, τότε θα πρέπει να δεχθώ ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα. Εάν λοιπόν δίνουν τυχεία ισότιμα επαγγελματικά με τα πανεπιστημιακά επιτυχία, ουσιαστικά δηλαδή είναι πανεπιστήματα από έτσι να τελειώνουμε, τότε θα πρέπει να δεχθώ ότι έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα, αν ερμηνεύσω έτσι όπως το ερμηνεύσαμε προηγουμένως. Ήρθε όμως το δίκαιο το ευρωπαϊκό και εξανάγκασε και την ομολογία τη δικιά μας, ερμηνεύοντας το Σύνταγμα σιωπηρά σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, να αναγνωρίσει ότι έχουν την προστασία του ευρωπαϊκού δικαίου όλα αυτά τα κολέγια που είναι 35. Και είναι χιλιάδες οι φοιτητές και οι δικηγόροι που έχουν σπουδάσει και χιλιάδες και πολλοί, πάρα πολλοί, δεκάδες, εκατοντάδες ίσως, δικηγόροι που αυτή τη στιγμή ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου έχοντας τελειώσει πάρει πτυχίο από ένα κολέγιο. Μάλιστα. Άρα
με όλα αυτά που λέτε, είναι τρομερά ενδελεχής η ανάλυση σας και την κάνατε και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Είναι εξαιρετικά εύληπτο ό,τι είπατε. Με όλα αυτά που λέτε, υπάρχει μια ισχυρή άποψη επιστημόνων που σχετίζονται με την ερμηνεία του συντάγματος, η οποία μπορεί να αμφισβητείται από συναδέλφους, αλλά μήπως θα έπρεπε τα κόμματα τα οποία έχουν πάρει τόσο πολύ την άποψη που τα βολεύει να περιμένουν λίγο και να δουν τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, γιατί κινδυνεύουν στην πραγματικότητα να έχουν πει και έχουν πει ήδη φοβερά πράγματα τα οποία πιθανότατα το δικαστήριο να τους αναιρέσει. Έχω ακούσει πολιτικά στελέχη να εκφράζουν βεβαιότητα για την καταπάτηση του συντάγματος χωρίς να είναι αρμόδιοι φυσικά. Αυτό δεν είναι σύμπτωμα της τελευταίας στιγμής. Το ζήσαμε στην εποχή των μνημονίων. Το ζήσαμε πρόσφατα πέρυσι που μιλούσαν για κατάλυση του συντάγματος με αφορμή τις παρακολουθήσεις και άλλα θέματα. Δεν με εκπλήσει αυτή η στάση. Καταρχήν θεωρώ θετικό το ότι δίνουμε όλοι μια μεγάλη σημασία στο Σύνταγμα, ο καθένας με τον τρόπο του, και το επικαλούμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν μια αναπτυγμένη συνταγματική συνείδηση, συνταγματική δημοκρατική συνείδηση στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει το διάλογο. Ο διάλογος είναι αυτός που ήταν και το ξέρουμε, πολύ οξύς, διχαστικός, σχηματικός, έως και υβριστικός. Έχουμε συνηθίσει σε αυτά. Σε τελευταία ανάλυση θα τελειώσω με αυτό που είχα πει από την αρχή. Όλα θα κριθούν από τη δικαιοσύνη. Σωστά. Έχουμε ευτυχώς κράτος δικαίου. Περιμένουμε με ηρεμία την απόφαση. Σε ό,τι με ρωτάτε, εγώ είμαι σχεδόν πιστεύω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με βάση την ομολογία που έχει και κυρίως με το σεβασμό που οφείλει στη σχέση μας που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ερμηνεύει το σύνταγμα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, πιστεύω ότι τελικά θα αναγκαστεί μετά και την απόφαση που θα είναι θετική κατά τη γνώμη μου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναγκαστεί και αυτό να θεωρήσει ότι δεν έγινε παραβίαση του συντάγματος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Πραγματικά είναι τρομερά χρήσιμο να μην εκφράζουμε απόψεις όσοι απλώς έχουμε την γνώμη ή τέλος πάντων την ιδεοληψία για ένα θέμα, αλλά να ακούμε τους ειδικούς, και μια ψύχρεμη, πολύ ψύχρεμη άποψη είναι ότι ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη να αποφανθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εκφραζόμαστε όχι με τρόπο απόλυτο και αφοριστικό. Ιδίως για θέματα για τα οποία όπως και εγώ έχουμε άγνοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Και έρχομαι στο στούντιο για να καλησπερίσω μια κυρία. Είναι η κυρία Χριστίνα Σταρακά, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, πώς είστε? Καλώς σας βρήκα. Καλά. Θέλω ταυτόχρονα να καλησπερίσω εδώ στο βίντεο wall με Skype τον φίλο μου και φαντάζομαι και δικό σας, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, δημοσιογράφο των Παραπολιτικών, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους τηλεδιατές μας. Καταρχήν, και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι, Ανδρέα, εσύ έτσι πως γλαφυρά τα περιγράφεις έτσι κι αλλιώς, μπορείς να μας πεις τι έγινε τις τελευταίες ώρες στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη. Με έχεις συνηθίσει να λέω για ΣΥΡΙΖΑ, Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες είχες δώσει ρεσιτάλ με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προσφέρεται και από την επικαιρότητα. Τώρα όμως το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να θέλει να πάρει και αυτό τα 5 λεπτά δημοσιότητάς του με ανάλογα θέματα. Για πες μας. Εντάξει, χθεσινή ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση. Ένα θέμα αρκετά σύνθετο που πατάει ενδεχομένως και κάποιοι λένε και σε παλαιότερες θέσεις που είχε το ΠΑΣΟΚ και κάποιοι λένε ότι άλλαξε και θέση, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προετοιμασία είναι από τις λίγες φορές που έκανε αρκετή δουλειά ο αρμόδιος τομεάρχης, ο κύριος Παραστατίδης. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε πριν από 3 εβδομάδες μια πολύ μεγάλη ημερίδα με την συμμετοχή και κορυφαίων συνταγματολόγων. Ήταν εκεί και ο κύριος Αλιβιζάτος, ήταν και ο κύριος Μωτόπουλος και ο κύριος Κοντιάδης. Μάλιστα είχαν εκφραστεί και διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Αλιβιζάτος αντίστοιχη με αυτή του κύριου Μανιτάκη, ο κύριος Μωτόπουλος και ο κύριος Κοντιάδης στην αντίπερα όχθη, λέγοντας ότι υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας του 16. Αλλά δεν είναι τόσο το θέμα της αντισυνταγματικότητας, γιατί αν είδες το ΠΑΣΟΚ δεν συντάχθηκε με το αίτημα για να γίνει ένσταση για το αν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας. Στάθηκε περισσότερο στην ουσιαστική διαφωνία, έστω και αν λέει ότι πρέπει να περάσει το θέμα αυτό από αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι, από αναθεώρηση του άρθρου 16. Και τελικά τι θα γίνει, Ανδρέα? Γιατί άκουσα πριν από λίγο στον Νίκο Ευαγγελάτο τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν θα ανεχθεί καμία παρέκκληση από τη γραμμή την οποία ο ίδιος περιέγραψε. Και δεν θα υπάρχει. Θα έχει αύριο την Παρασκευή, συγγνώμη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ 32-32. Ούτε οι δύο βουλευτές που είχαν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν, η Νάντια Γιαννακοπούλου και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Και οι δύο θα συνταχθούν με την,
με την απόφαση της ηγεσίας ή της πλειοψηφίας και θα καταψηφίσουν, θα προσθεθούν στα όχι απέναντι στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Από τη στιγμή που μπήκε και η πειθαρχία, θυμίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο κ. Ανδουλάκης στο διάστημα που είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί την πειθαρχία και νομίζω ήθελε και να προλάβει τυχόν διαφοροποιήσεις αλλά και το αρνητικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την διαφοροποίηση των 11 βουλευτών στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Επειδή είσαι και φιλοξενούμενος αλλά και φίλος μου, νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου να σου δώσω το λόγο για να κάνεις μια πρώτη ερώτηση στην κυρία Χριστίνα Σταράκα, την οποία στη συνέχεια ελπίζω να ανακρίνω και εγώ. Όχι, αν θεωρεί ότι, παρότι δεν ξέρω αν έχει διαφοροποιηθεί η κυρία Σταράκα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αν συμφωνεί με την κεντρική θέση του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή εκφράστηκε και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά όλες και τις προηγούμενες ημέρες από τον κύριο Ανδρουλάκη. Εννοείται ότι συμφωνώ και μάλλον δεν διαφώνησα και ποτέ σε αυτή τη γραμμή. Αλλά αυτό που ήθελα να πω σχετικά με την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό που γράφτηκε χθες στα site, έτσι, με αυτό επειδή ήμουν παρούσα και έγινε, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή θεωρώ πάρα πολύ υγιές σε μια κλειστή κοινοβουλευτική ομάδα να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να βάζουμε φίλτρα μπροστά μας και να πει ο καθένας την άποψή του, μια διαφορετικότητα. Δεν είναι πολύ ελεύθερο το πώς μιλάει ο καθένας, γιατί είπε ο αρχηγός θα θέσω κομματική πειθαρχία. Πόσο ελεύθερο, όχι, νομίζω. Όχι, θέλω να πω ότι έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος ή η κυρία Γιαννακοπούλου αισθάνονται ελεύθεροι, νομίζετε? Εγώ νομίζω ότι έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση εκεί. Κατά τα δικά μου δεδομένα, δεν έγινε κάτι το φοβερό αυτό, τουλάχιστον που όταν διάβασα μετά, λέω ήμουν εγώ μέσα σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, τέλος πάντων. Μια πολύ ωραία κουβέντα, που βέβαια υποθήκαν και δύο-τρεις διαφορετικές απόψεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινε καμία ταραχή μέσα στο ΠΑΣΟΚ ή δημιουργήθηκε, βγάλαμε έξω παθογένεια ή εσωστρέφεια. Είναι την κυρία Γιαννακοπούλου να μιλάει με πολύ σκληρά λόγια. Εγώ σας λέω την άποψή μου που ήμουν εκεί, δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Ναι, ο καθένας έχει την άποψή του, τη διαφορετικότητα, αλλά δεν κατάλαβα κάτι το οποίο είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, εγώ πάντα ήμουνα, εξάλλου αυτή ήταν και η γραμμή του κόμματος στο πρόγραμμά μας. Επί σειρά ετών, δεν έχει αλλάξει κάτι τώρα. Μα το αντίθετο μας λένε άλλα στελέχη. Είχα εδώ χθες την κυρία Χαρά Κεφαλίδου, συγγνώμη κιόλας, Ανδρέα, που παρεμένω στην ερώτησή σου. Ναι, και όχι, και η κυρία Χαρά Κεφαλίδου, η οποία μου έλεγε ότι η άποψή μας μέχρι τώρα ήταν διαφορετική. Και ότι ευνηδιάστηκε, γιατί άκουσε μια μέρα απλώς στα μίντια τον κύριο Ανδρουλάκη να περιγράφει μια νέα γραμμή. Ναι, δεν είναι καθόλου έτσι. Η γραμμή μας ήταν πάντα ίδια. Από το 2006, με τον Γιώργο τον Παπανδρέο τότε να φέρνει την επανάσταση, τη μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έγινε μέχρι και σήμερα. Επανάσταση. Ναι, βεβαίως, γιατί το αμφισβητείτε αυτό. Δεν το ξέρω, ρωτάω γιατί δεν την παρακολούθησα μάλλον. Όχι, όχι. Έχει γίνει και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς όσον αφορά το έργο του. Σε τι αναφέρεστε όμως, δηλαδή, τι εννοώ ήταν αυτό το 2006 η επανάσταση, δεν πήραμε τα όπλα. Έτσι. Ναι, εντάξει. Εννοώ ότι τότε λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου που είχε μιλήσει και τότε για το άρθρο 16 είχε μιλήσει για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Βάλτε τώρα πόσα χρόνια πριν, ήταν κάτι για μας πολύ πρωτάκουσα. Αυτό που είχε μιλήσει ήταν η επανάσταση, αυτό εννοείται. Το ότι είχε μιλήσει και το είχε βάλει στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, υπήρχε δηλαδή στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Είχε γίνει τότε. Συμφωνούσε ο κ. Παπανδρέου με τη θέση που είχε ο κ. Καραμαλής στο θέμα της αναθεώρησης συντάγματος. Και τότε οι δύο πιο σκληροί διαφωνούντες ήταν ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Γοβέρδος. Και είχε αλλάξει και είχε κάνει πίσω ο κ. Παπανδρέου τότε. Τέλος πάντων, άρα λοιπόν θέλω να πω. Έγινε αντεπανάσταση λοιπόν. Επανάσταση. Εννοώ για τα δεδομένα της εποχής. Αντεπανάσταση, ναι. Για τα δεδομένα της εποχής, όντως ήταν μια πρωτοποριακή σκέψη κλπ. Τέλος πάντων, είναι στις θέσεις μας, δεν έχουμε αλλάξει ποτέ θέση εμείς. Μισό λεπτό, για να το κάνουμε ξεκάθαρο. Να το κάνουμε ξεκάθαρο, βέβαια. Προφανώς ξέρετε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύεστε τώρα ότι αν η Νέα Δημοκρατία ζητήσει από αυτή τη Βουλή την αναθεώρηση του άρθρου 16 με σκοπό να ψηφιστεί από την επόμενη Βουλή με 150 βουλευτές, θα ψηφίσετε? Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Ναι, ναι. Βεβαίως, δεν έχουμε άλλο πρόβλημα. Βεβαίως, μα δεν λέμε εμείς. Ίσα-ίσα που είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Εμείς αυτό το νομοσχέδιο δεν το ψηφίζουμε. Ακριβώς γιατί θέλουμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή σε ένα αμφιλεγόμενο συνταγματικό πεδίο να στηρίξουμε μία τέτοια μεταρρύθμιση.
Δηλαδή, και δεν είναι αμφιλεγόμενο γιατί υπάρχουν απλά διχογνωμίες. Ακούσαμε τον κύριο Μανιωτάκη πριν, ακούμε όμως και κάποιους άλλους. Υπάρχει διχογνωμία από τους ειδικούς. Ούτε εγώ ούτε εσείς, όπως προαναφέρατε. Ναι, αλλά εσείς έχετε πάρει θέση. Είμαστε ειδικοί πάνω στα. Δεν είμαι συνταγματολόγος. Ναι, αλλά πήρατε θέση. Βεβαίως και πήραμε. Γιατί, όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτή η διχογνωμία, αλλά και γιατί. Μα αφού υπάρχει διχογνωμία, γιατί πήρατε τη μία θέση. Δεν την ασπάζεστε για... τη διχογνωμία. Όχι, εννοώ. Ότι, όχι, θέλω να σας αιτιολογήσω γιατί θεωρώ ότι είναι αμφιλεγόμενο το συνταγματικό. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή. Μιλάνε, άρα λοιπόν είναι εσείς, δυνατόν. Λέω, πήρατε μια θέση όμως, δεν θεωρείτε ότι είναι αμφιλεγόμενο. Πήρατε θέση. Πήραμε θέση και λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα. Στο άρθρο. Να στηριχθεί δηλαδή σε ένα αμφιλεγόμενο συνταγματικό. Σε συνταγματική βάση, την οποία αύριο το πρωί μπορεί να την αναφέρει. Παρ' όλα αυτά, είναι το τέμ του χώρου σας οι συνταγματολόγοι οι οποίοι εκφράζουν την άποψη ότι είναι όλα σύνομα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μανιτάκης, τον οποίο μόλις ακούσαμε, ήταν ξεκάθαρος. Πιο ξεκάθαρο δεν έχω ακούσει. Είναι και ο κύριος Αλιβιζάτος, ο οποίος και αυτός είναι στέλεχος με βαρύ όνομα στον χώρο του κέντρου. Το ίδιο είναι και ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος έχει υπάρξει και πρώην πρόεδρος του κόμματος. Εσείς επιλέξατε να ασπαστείτε και να υιοθετήσετε την άποψη κάποιων άλλων συνταγματολόγων. Γιατί συνέβη αυτό? Τώρα, επειδή το βάζετε έτσι και λέτε για τον κύριο Βενιζέλο, παράδειγμα. Και η Νέα Δημοκρατία το λέει συνεχώς αυτό. Γιατί δεν ακούτε τον Βενιζέλο? Που σας είπα είναι... και τον Μανιτάκη και τον Αλιβιζάτο. Παράδειγμα, ο κύριος Βενιζέλος είπε και για τις υποκλοπές πάρα πολλά πράγματα. Δεν είδα όμως να τον ασπαστεί κανένας και να τον ακούσει από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά τέλος πάντων. Είναι ένας. Ιστορικός τέλεχος του Πασόκ, είναι και πρώην πρόεδρος. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι πολύ σεβαστή η άποψή του. Αλλά εμείς έχουμε το ερμηνεύσει. Τέλος πάντων, εμείς. Πάντως μέσα από, μα νομίζω και η ίδια η Επιτροπή της Βουλής πριν από σήμερα το πρωί που έδωσε την έκθεσή της, νομίζω ότι μας δικαιώνει σε αυτά που γράφει μέσα, έτσι, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, και είναι ότι το εξαλλού το άρθρο 16 είναι μια παγιωμένη τέλος πάντων νομοθετική νομολογία που λέω του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου το άρθρο 16 δεν το αμφισβητεί με τη συμφωνία του με το Ενωσιακό Δίκαιο. Μισό λεπτό. Μόλις μας το εξήγησε ο κ. Μανιτάκης, που ήταν πολύ ειδικός. Μας εξήγησε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μισό λεπτό, Ανδρέα, θα σε αποσύρω. Ναι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί. Έλα. Επειδή έτυχε να συντονίσω και την ημερίδα του Πασόκ για τα θέματα της παιδείας, δεν ήταν τόσο το μείζον για το Πασόκ το αν θα γίνει. Λέει να γίνει μέσα από αναθεώρηση. Αλλά η διαφωνία του ήταν και σε αυτό που φέρνει η κυβέρνηση, στο μοντέλο δηλαδή που φέρνει, στο μοντέλο το κυπριακό, το οποίο έχει έντονα οικονομίστικα χαρακτηριστικά και το Πασόκ θεωρεί ότι είναι αντιεκπαιδευτικό. Βεβαίως έβαζε και το θέμα να γίνει όλη η διαδικασία μέσα από το 16, αλλά η διαφωνία ήταν και με την ουσία, όχι μόνο από νομικής άποψης, με την ουσία του νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση. Αφενός γιατί δεν θέλουν καθόλου τα πανεπιστήμια να είναι ιδιωτικά, αυτό εννοείς πιθανολόγο. Με συγχωρείτε, δεν έκανε κανένα διάλογο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα, όταν είχε κάνει τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην παιδεία, που είχε πάρει σχεδόν 250 ψήφους, το είχε κάνει επί 14 μήνες. Τώρα, ότι ακολουθήθηκε, λέει το Πασόκ, μια fast track διαδικασία λίγων ημερών, χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς συναντήσεις με τους πριτάνεις, με τους φορείς, θεωρούν ότι έχει φωτογραφικές διατάξεις για συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, που ήδη λένε ετοιμάζονται και έχουν βρει ακόμα και τους χώρους για να κάνουν. Επιστήμια, και η διαφωνία δηλαδή βασίζεται στην ουσία. Όχι τόσο αν παραβιάζεται ή όχι το άρθρο 16, θα το κρίνει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά στην ουσία του νόμου, έτσι. Να μας απαντήσει. Και στην ουσία, αλλά πριν περάσω στην ουσία για να το κλείσουμε λίγο και να το πω αυτό που με ρωτήσατε, στο Σύνταγμά μας ο όρος απαγορεύεται υπάρχει σε 6, αναφέρεται 6 φορές όλες και όλες. Μία από αυτές είναι στο άρθρο 16. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Περιμένετε όπως είστε. Δείξτε μου, σας παρακαλώ, την κάρτα με το τι λέει το άρθρο 16. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συνταγματολόγος δεν είμαι, πλην όμως έχω τελειώσει το σχόλιο. Παράγραφος 8 λοιπόν του άρθρου 16. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σε αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο σήμαντη η ερμηνεία αυτής της φράσης. Δεν είναι ότι μόνο σήμαντη. Τι σημαίνει, κατά τη γνώμη σας, η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται?
Τόσο πιο απλά δεν γίνεται. Άρα νομίζω ότι θέλει να συστήσουμε ένα πανεπιστήμιο. Αυτό, ναι, αυτό λέω. Θέλω να καταλήξω. Αν ότι... το πανεπιστήμιο αυτό είναι προϋπάρχον, μπορεί. Αυτό καταλαβαίνω. Μα γι' αυτό η κυβέρνηση εγώ βάζει την παράμετρο. Πήγα να σας απαντήσω στο πριν που λέγαμε για το συνταγματικό. Ότι, ό,τι λέει το απαγορεύεται, έτσι. Μπήκε συνταγματικά αυτό, έτσι έχει γραφτεί. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην δε βγει. Δεν μπορεί να μην δε βγει μέσα από το Σύνταγμα πάλι. Ναι, αλλά δεν λέει ότι απαγορεύεται η λειτουργία. Είναι ξεκάθαρο. Να το ξαναδούμε αν θέλετε. Για άλλα ξαναδούμε την παρακαλώ. Τελικά είναι... Ορίστε. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιότητες απαγορεύεται. Δεν λέει η λειτουργία τους. Είναι σαφές το τι λέει. Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα ότι εδώ... Δεν τώρα... σας λέω τίποτα από το Σύνταγμα. Ναι, όχι, εγώ για να λειτουργήσει κάτι δεν πρέπει να συσταθεί πρώτα. Όχι. Μπορεί να συσταθεί στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο και να έρθει να λειτουργήσει εδώ χωρίς να συσταθεί. Να είναι ένα παράδειγμα το πώς λέει η κυβέρνηση. Λέει εντάξει, το Πασόκ ότι μέσα αυτό τώρα είναι πώς το ερμηνεύετε. Εσείς το ερμηνεύετε κάπως έτσι. Δεν το ερμηνεύω καθόλου. Εσείς ερμηνεύετε διαφορετικά αυτή τη φράση. Εγώ το ερμηνεύω διαφορετικά, ναι. Η λέξη σύσταση λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, περιλαμβάνει και τη λειτουργία. Εννοείται, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ανδρέα Παπαδόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, γιατί κάτι σε άκουσα να λες. Παρακαλώ. Γι' αυτό λέω ότι λένε από την πλευρά του Πασόκ ότι η κυβέρνηση για να ξεπεράσει και τις όποιες δυσκολίες του συντάγματος. Ουσιαστικά λέει ότι θα λειτουργούν ως παραρτήματα. Γιατί ότι δεν θα είναι ίδρυς, ότι θα είναι παράρτημα που θα έρθει εδώ για να ξεπεράσει το οποίο... και το σκόπελο του συντάγματος. Μάλιστα. Ελάτε και σε το οποίο όπως λένε ότι θα είναι μη κερδοσκοπικό, μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό το παράρτημα το οποίο θα έρχεται, αν είναι δυνατόν δηλαδή από ένα funds και από ένα κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο να έρθει εδώ τι, ένα παράρτημα που να είναι... Funds. Με αυτά όλα τα πανεπιστήμια είναι με funds. Όπως λένε ότι παράδειγμα θέλει να έρθει ένα, εδώ θα είναι μη κερδοσκοπικό, μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, αλλά προέρχεται από funds και από κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Ενώ το παράρτημα που θα λειτουργεί εδώ θα είναι μη κερδοσκοπικό. Δεν απαγορεύεται όμως από το Σύνταγμα και τα, και τα κερδοσκοπικά δεν απαγορεύονται. Από τη στιγμή που δεν συστήνεται εδώ πέρα και είναι παράρτημά του, δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω, ίσως να το ερμηνεύουμε διαφορετικά. Τι να σας πω, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό οι συνταγματολόγοι ερμηνεύουν καλύτερα από εμάς. Ναι, απλώς λέω, σας ρώτησα από την αρχή και θέλω απλά να κλείσουμε. Απλά είναι δύο αυτό. Κατηγορίες συνταγματολόγων. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν με αυτό και να μου πείτε γιατί επιλέξατε αυτούς και όχι τους άλλους. Γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι το σωστό και γιατί θέλουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι. Δεν μπορεί να παίξουμε στις πλάτες των παιδιών, των νέων παιδιών, ένα μέλλον το οποίο είναι πάνω, σας είπα, σε ένα αμφιλεγόμενη συνταγματική βάση. Κάτι που υπάρχουν πάρα πολλές... Μα υπάρχουν ναι, το οποίο έχει λυθεί ποτέ, έχει δοθεί λύση σε αυτό, έχει δοθεί σε κάτι παρόμοιο, απάντηση. Όμως λένε συνταγματολόγοι. Όχι παρόμοιο, δεν πάμε να παίξουμε τώρα πάνω στην παιδεία, σε μια τέτοια μεταρρύθμιση. Δεν πάμε, πάμε να αλλά παίξουμε... Παίζαμε... Πάμε να παίξουμε σε στέρεα βάση. Μισό λεπτό. Παίζαμε για δηλαδή, δεκάδες χρόνια, αυτό... για δεκαετίες παίζαμε στις πλάτες των παιδιών. Αυτό που συνέβαινε στην παιδεία και αυτό που συμβαίνει στην παιδεία δεν πιστεύω ότι μας τιμά ούτε σε σίγουρα δεν μας τιμά και γι' αυτό επιβάλλεται και είμαστε και εμείς οι πρώτοι που λέμε ότι επιβάλλεται να γίνει μια σπουδαία μεταρρύθμιση. Και αλλά θα κλείσω με αυτό. Άρα δεσμεύεστε ότι όταν θα φέρει το άρθρο 16 η κυβέρνηση θα συμφωνήσετε εννοείται, στην θεώρησή ναι. του. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Και θα είμαστε συνδιαμορφωτές του άρθρου. Μακάρι. 16. Η κυρία Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και φυσικά ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, φίλος και συνάδελφος. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Και, είμαστε καλά, καλό απόγευμα. Προφανώς να είμαστε καλά. Και κυρίες και κύριοι, αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την παιδεία. Θα ψηφιστεί, είναι προφανές. Δεν υπάρχουν διαρροές και μάλλον δεν θα υπάρχουν διαρροές και από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πάμε τώρα να δούμε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, το οποίο επίσης έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Και τις τελευταίες μέρες είχαμε σκληρή παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου, ώστε να πέσουν οι τιμές. Και οι τιμές, καθώς φαίνεται, κάπως έπεσαν. Ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Τον έχετε δει αρκετές φορές εδώ. Για να τον δούμε και τώρα σε σύνδεση με Skype. Γεια σας, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Αναγνωστόπουλε, περιγράψτε μου πριν σας ρωτήσω οτιδήποτε, περιγράψτε μου λίγο την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αγορά. Έχουν περάσει μέρες από την ώρα που εσείς παρεμβήκατε στις τιμές. Θέλω να μου πείτε πώς είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένες τιμές. Έχουν μειωθεί λίγο, είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα? Ωραία, πολύ σύντομα να πω ότι έχουν έρθει, απλώς έχω μια επιστροφή, μισό λεπτό. Μπορείτε να το βγάλετε τελείως προς το παρόν, ναι. Ωραία.
Λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε από τις δημοκαταλόγους οι οποίοι έχουν έρθει στο Υπουργείο, όπως επίσης και από την ηλεκτρονική παρακολούθηση που κάνουμε στις τιμές των προϊόντων τα οποία βρίσκονται εντός της περιμέτρου των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, φαίνεται ότι πράγματι έχουμε μείωση των τιμών και περίπου όσο υπολογίζαμε αρχικά ότι θα έχουμε αυτή την εικόνα. Οπότε πράγματι υπάρχει μείωση των τιμών, αυτό αποδεικνύεται και με τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι αυτό συμβαίνει στην πράξη. Σίγουρα βέβαια θα πρέπει να δούμε αν αυτές οι τιμές έχουν πέσει όσο θα έπρεπε να πέσουν σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό είναι αντικείμενο της ελεκτικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει, προκειμένου να δούμε αν έχουν όλοι κινηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Ωραία. Άρα είστε, βλέπω και από το πρόσωπό σας, μοιάζετε ικανοποιημένος με αυτό το οποίο έχει συμβεί προς το παρόν. Δηλαδή είχε επιτέλους ένα σαφές αποτέλεσμα στην αγορά. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Θα διατηρηθεί κατά τη γνώμη σας αυτό ή είναι μια πρώτη αντίδραση που οι εταιρείες θέλαν να συμμορφωθούν κάπως και να δείξουν ένα καλό πρόσωπο και στη συνέχεια θα δούμε ξανά σιγά σιγά τσούκου τσούκου που λέει και ο λαός να ανεβαίνουν οι τιμές. Ωραία, έχει ενδιαφέρον η ερώτηση που κάνετε. Πράγματι το μέτρο αυτό περιφρουρείται ως εξής. Ένα από τα άλλα μέτρα που φέραμε ως κυβέρνηση ήταν ότι όταν υπάρχει αύξηση τιμών δεν είναι δυνατόν να υπάρχει παράλληλα προωθητική ενέργεια. Οπότε οι επιχειρήσεις που κατέβασαν τις τιμές τους λόγω της μείωσης των παροχών από χονδρεμπόρους σε λιανεμπόρους, τώρα αν αποφασίσουν να αυξήσουν την τιμή τους για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορούν να κάνουν καμία προωθητική ενέργεια σχετικά. Αυτό ήδη έχει δημιουργήσει ένα ανάχωμα αποτροπής αύξησης των τιμών, τόσο στα προϊόντα στα οποία είδαν αμέσως οι καταναλωτές τη διαφορά, δηλαδή στα καθαριστικά προϊόντα, στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και στις βρεφικές πάνες, όσο και στα προϊόντα τροφίμων, όπου εκεί δεν έχουμε δει ακόμα μειώσεις, αλλά αυτό που έκαναν τα μέτρα, η επίδραση που είχαν τα μέτρα που ξεκίνησαν να ισχύουν από την 1η Μαρτίου του 2024, ήταν ότι πολλές επιχειρήσεις αποφάσισαν να αναστείλουν τους αυξημένους τιμοκαταλόγους που είχαν εκδώσει από την αρχή της χρονιάς. Άρα ένα πρώτο όφελος που είχαν οι καταναλωτές από αυτή την ενέργεια ήταν ότι οι ήδη ανακοινωμένες ανατιμήσεις του Μαρτίου ανακλήθηκαν από τις επιχειρήσεις, ναι, και πράγματι οι καταναλωτές δεν έχουν επομιστεί αυτές τις αυξήσεις. Ωραία. Και το ερώτημα που είναι εύλογο για όποιον στοιχειοδός αντιλαμβάνεται πώς υπολογίζονται τα ποσοστά είναι το εξής. Αν μετά από μια τόσο σκληρή παρέμβαση έχουμε δραματική μείωση του πληθωρισμού, έτσι φαίνεται. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Μάρτιος θα είναι ένας μήνας ενδεχομένως και αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, τουλάχιστον στους τομείς αυτούς για τους οποίους αναφέρονται τα μέτρα σας. Δεν είναι περίπου προφανές ότι ξεκινώντας από μια τόσο χαμηλή βάση τους επόμενους μήνες πάλι θα έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά πληθωρισμού, πράγμα το οποίο προφανώς θα γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός, ο ετήσιος πληθωρισμός σε μια κρίση η οποία έχει κρατήσει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το έτος, προφανώς δίνει κάποια μηνύματα τα οποία δεν μπορούν να αξιολογηθούν για να μπορέσουμε να δούμε τα επίπεδα των τιμών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα πληθωρισμό στα τρόφιμα γύρω στο 8%. Πέρυσι, τέτοια εποχή, είχε γύρω στο 15%. Η Ουγγαρία, να δώσω ένα ακραίο παράδειγμα, άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα έχει ένα πληθωρισμό τροφίμων, ο οποίος είναι αρνητικός, είναι κοντά στο μείον 4-5%. Δηλαδή, έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών των τροφίμων. Ωστόσο, πέρυσι, τέτοια εποχή, είχε περίπου 50% πληθωρισμό στα τρόφιμα. Άρα, αθρηστικά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δείτε το ζήτημα να το βλέπει κανείς αθρηστικά, δηλαδή τι έχει γίνει από την αρχή της κρίσης. Άρα, για να απαντήσω. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Για πείτε μας τι έχει γίνει από την αρχή της κρίσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ωραία. Από την αρχή της κρίσης, λοιπόν, φαίνεται ότι η χώρα μας βρίσκεται περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και οι περισσότερες χώρες. Δηλαδή, δεν απέχουν πάρα πολύ ο πληθωρισμός τους στα τρόφιμα, τουλάχιστον εκεί που είναι και το σημαντικότερο κομμάτι για την κατανάλωση. Τότε, γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός με τις αυξημένες τιμές στα τρόφιμα? Θα το εξηγήσω. Αυτό που κατάφεραν τα μέτρα τα οποία που έχει λάβει η κυβέρνηση είναι ακριβώς να καθυστερήσουν ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας σε πολύ σημαντικό βαθμό. Δηλαδή, πέρυσι, τέτοια εποχή και όλο το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι και τους τελευταίους μήνες που ζούμε αυτή τη στιγμή, τα τελευταία κομμάτια της πληθωριστικής κρίσης, φαίνεται ότι η χώρα μας είχε γενικά μικρότερο πληθωρισμό από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και αυτό ευνόησε τους καταναλωτές σύν τον χρόνο. Το θέμα είναι όμως το εξής. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Καταλαβαίνετε, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, με τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει, θα έχουν κάποια επίδραση στον πληθωρισμό? Πιθανόν ναι. Αυτό μένει να το δούμε και θα το αποτυπώσει η στατιστική υπηρεσία.
Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός από μόνος του δεν είναι ένα μέτρο κατάλληλο για να, για να καταδείξει τις διαρθρωτικές μεταβολές σε μια οικονομία. Αυτό που έγινε με τα μέτρα τα οποία λήφθησαν πολύ πρόσφατα, αλλά και με τα διαρθρωτικά μέτρα που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, θα έχει βαθύτερη επίδραση στην αγορά και θα δείξει πολύ περισσότερο σε βάθος χρόνου. Οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή για κάποια από τα μέτρα αυτά τα οποία ελήφθησαν, που θα δείξουν σημαντικές αλλαγές και στον πληθωρισμό αλλά και στις τιμές των προϊόντων στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι και τα μέτρα με τα οποία κρίνουμε την ακρίβεια θα πρέπει πάντοτε να κρίνονται σε βάθος χρόνου και όχι μόνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δηλαδή είναι αυτό το λεγόμενο φαινόμενο βάσης που λέμε, το οποίο επηρεάζει πολλές φορές. Σε αυτό αναφέρθηκα εγώ για το μήνα Μάρτιο, αλλά δεν πήρα απάντηση. Δηλαδή, αφού θα έχουμε τόσο χαμηλό πληθωρισμό το Μάρτιο, δεν είναι περίπου προφανές ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε αυξημένο πληθωρισμό? Και αυτό θα γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όχι, γιατί ο πληθωρισμός ο οποίος αναφέρεται είναι σε ετήσια βάση. Άρα, συγκρίνει τον εαυτό μας σε σχέση, δηλαδή που βρίσκεται η χώρα μας, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης περίοδου. Στο μέτρο όμως που οι μειώσεις των τιμών έχουν γίνει το Μάρτιο του 2024, προφανώς για να δούμε την επίδραση. Για να φαίνεται αυτό που λέτε, θα πρέπει να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και να μιλάμε το Μάρτιο του 2025. Ωραία. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Με αφορμή ένα πρόστιμο που βάλατε σε μια εταιρεία κατεψυγμένων τροφίμων που λέγεται Ένος, 750.000 αν δεν απατώμε, βλέπω στα social media ότι έχει ξεσπάσει μια θύελλα αντιδράσεων που λένε ότι βάλατε πρόστιμο σε μια μικρή εταιρεία η οποία είναι και ελληνική και άλλη ανταγωνίστρια εταιρεία η οποία πουλάει πολύ ακριβότερα, δεν βάλατε κανένα πρόστιμο. Πώς γίνεται αυτό? Τι απαντάτε? Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις ελέγχονται. Δεν υπάρχει καμία που εκφεύγει του ελέγχου, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγαλύτερη. Αυτό που λέει ο νόμος και αυτό που κάνουν οι διατάξεις για την καταπολέμηση ασθένειας κερδοφορίας είναι τι, να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Συγκρίνουμε το τι κάνει σήμερα η επιχείρηση, όσο είμαστε στην πληθωριστική κρίση, με το τι έκανε η ίδια επιχείρηση πριν την έναρξη της πληθωριστικής κρίσης. Δηλαδή θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι καμία επιχείρηση δεν έχει αυξήσει την κερδοφορία της επ' αφορμή της πληθωριστικής κρίσης. Ασχέτως αν πουλούσε αυτή η εταιρεία φθηνά ή χαμηλά πριν την έναρξη της κρίσης, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αν αύξησε τα κέρδη της με οποιονδήποτε τρόπο, το κέρδος, το μεικτό της κέρδος, επ' αφορμή της πληθωριστικής κρίσης. Δηλαδή αν χρησιμοποίησε την πληθωριστική κρίση ως όχημα για να αυξήσει την κερδοφορία. Μισό λεπτό, κύριε Αναγνωστόπουλε, γιατί αυτό είναι τρομερά ενδιαφέρον. Με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτό στις επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, εσείς αναφέρεστε στο γεγονός ότι ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία, άρα καταρχήν το κράτος δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται στο μηχανισμό των τιμών. Θέλω ό,τι θέλω. Δεν είναι δικαίωμά μου ανθρώπινο αυτό? Δεν είναι πάντοτε έτσι, κύριε Ζαχαρία. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Την εποχή του COVID, την εποχή της πανδημίας, θυμάστε ότι υπήρχαν ως υπηρεσία τα PCR tests, τα οποία υπήρχε το γρήγορο και το αργό, θα το θυμάστε αυτό, με μεγάλες τιμές, 150 ευρώ, 200 ευρώ και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση τότε ήρθε και έβαλε πλαφόν στο PCR test και έβαλε στα 47 ευρώ αυτό το πλαφόν, προκειμένου όλοι οι πολίτες... Ναι, γιατί αυτό ήταν απαιτητό, κύριε Αναγνωστόπουλε, είναι ατυχές μάλλον το παράδειγμα. Αυτό το απαιτούσαν τα νοσοκομεία για να μπεις μέσα, για παράδειγμα. Δεν είχες εναλλακτική. Σωστά. Δεν μπορούσες να πεις ότι αντί για αρακά Όχι, κύριε Ζαχαρέ, κάθε άλλο. Με τα τρόφιμα επίσης δεν έχει εναλλακτική. Τα τρόφιμα είναι προϊόντα τα οποία έχουν ανελαστική ζήτηση. Ναι, αλλά υπάρχουν ανταγωνιστικές εταιρείες πάρα πολλές. Πράγματι, υπάρχουν ανταγωνιστικές εταιρείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα τρόφιμα αυτά, τα τρόφιμα δεν είναι, το είναι αγαθά απολύτου, είναι πρώτης ανάγκης αγαθά και συνεπώς οι καταναλωτές δεν μπορούν να αποφύγουν την αγορά τους. Άρα η κυβέρνηση, λοιπόν, καταλαβαίνει ότι απεμπόλησε το φιλελεύθερο χαρακτήρα της αγοράς προκειμένου να προστατέψει. Πώς καθόλου? Κάθε άλλο. Είναι κομμάτι της φιλελεύθερης οικονομίας. Όταν διέρχεται μια οικονομία, μια κρίση, να υπάρχει κρελελογισμένη, πάντοτε κρελελογισμένη. Και πού είναι η κρίση? Μισό λεπτό. Είχαμε αύξηση του όγκου πωλήσεων στο λιανεμπόριο το μήνα Δεκέμβριο. Είναι κρίση αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Όγκος πωλήσεων, τι εννοείται? Σε όγκο σε αγαθά ή σε τζίρους? Σε όγκο πωλήσεων, σε αγαθά.
Ξεκάθαρα. Όπου υπάρχει αύξηση του όγκου πωλήσεων, αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Δεν έχει να κάνει πάντοτε μόνο με την Ελλάδα. Κρίση δεν το λες, δεν το χαρακτηρίζεις εύκολα κρίση αυτό. Όχι, καθόλου. Η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι πιστεύει κανείς ότι βρισκόμαστε σε πληθωριστική κρίση αυτή τη στιγμή. Αν αυτό αμφισβητείται, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση ζούμε σε μια πληθωριστική κρίση, σε μια οικονομική κρίση. Οι οικογένειες και τα νοικοκυριά υποφέρουν. Οπότε το κράτος δεν μπορεί να μείνει αδιάφορο. Και ένα φιλελεύθερο κράτος πρέπει να λαμβάνει μέτρα όταν η κατάσταση είναι κρίσιμη, όταν το κράτος και η οικονομία και τα εισοδήματα των πολιτών βρίσκονται σε κρίση. Μάλιστα. Αυτά τα μέτρα όμως είναι περιορισμένου χρονικού εύρους και αυτό πρέπει να είναι σαφές. Δεν είναι μέτρα τα οποία είναι διατηρήσιμα στο διεθνές και μπορούν να διατηρηθούν μόνο ενώσον βρισκόμαστε σε πληθωριστική κρίση. Ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε κατευθείαν να υποδεχθούμε έναν καλεσμένο, ο οποίος υπέφερε τις προηγούμενες ώρες, αστειευόμενος το λέω, ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κέρκυρα. Γεια σας, κύριε Αυλονίτη. Γεια σας, κύριε Ζαχαρέ. Ελπίζω να. Μάλλον ζητάω συγγνώμη, γιατί είμαι σε χώρο που δεν μπορώ να είμαι σε έναν υπολογιστή και να φαίνομαι καλύτερα. Δεν πειράζει, φαίνεστε μια χαρά. Έχω ένα ερώτημα, θα πάρω μια απάντηση. Έχει δικαίωμα ένας κληρικός να σας πετάξει έξω από το χώρο λατρείας του Θεού? Εγώ είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να με πετάξει από τον χώρο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ανήκει στο χριστεπώνυμο πλήθος και στο Θεό. Βασικός κανόνας της Ανατολικής Ορθόδοξης της Εκκλησίας είναι τον αμαρτωλό να ανοίξει την αγκαλιά της, να δεχτεί και να ζητήσει ο αμαρτωλός συγχώρεση. Εγώ ούτε αμαρτωλός είμαι. Ενήργησα κατά το Σύνταγμα, κατά τους νόμους και κατά τη συνείδησή μου. Η ρόλη της Εκκλησίας και του κράτους είναι διακριτή και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο διακριτή στο μέλλον με το διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης με απέβαλε από τον οίκο του Θεού, από ό,τι φαίνεται, να μην συμμετέχω στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, στις τελετές. Τι εννοείτε, σας απέβαλε, μισό λεπτό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Σας είπε βγείτε έξω και εσείς βγήκατε. Όχι, δεν ήμουν στην Εκκλησία. Εγώ το μάθα χθες. Ήμουν στην Αθήνα, εξέδωσα μια ανακοίνωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποδιονύσεων έκανε οργάνωση ιερατική σύναξη, δηλαδή όλους τους ιερείς της νήσου Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποδίων, και με ομόφωνο τρόπο αποφάσισαν εμένα και τον κύριο Πιάνκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ της Κέρκυρας, να μας αποβάλουν ουσιαστικά από την Εκκλησία. Ωραία, υποθέτω ότι δεν θα το σεβαστείτε αυτό και θα πάτε επί τούτο για να αποδείξετε ότι δεν μπορεί κανείς να σας βγάλει έξω από μια εκκλησία. Το δήλωσα και προφορικά και γραπτά. Θεωρώ ότι δεν έκανα τίποτα το οποίο να έχει δείξει ούτε τους ιερούς κανόνες της εκκλησίας. Μην απολογίστε. Θέλω να καταλάβω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μην απολογίστε καθόλου. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να σας επιπλήξει. Εγώ με κάθε τρόπο και σε πάρα πολλές συνεντεύξεις που έδωσα σήμερα, με απολυτότητα εξέφρασα την θέλησή μου να παρευρίσκομαι σε όλες τις σκεπτικές τελετές που πάντοτε πήγαινε και ως πολίτης, να παρακολουθώ τις λιτανίες και σε κάθε περίπτωση ο ρόλος που πετύχει να είμαι στις εθνικές γιορτές όπου υπάρχει συγκεκριμένη τελετή, η δοξολογία, και όποιος θέλει ερωμένο, σας έρθει κοντά μου να με διώξει μέσα από τον οίκο του Θεού. Ωραία. Και για να κλείσουμε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή αυτό δεν αφορά προσωπικά εσάς, εσείς είστε ένα πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί πολίτες εκεί. Θα κινηθείτε νομικά εναντίον του? Όχι, βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποίησα λέξεις της Εκκλησίας για να αντιληφθούν οι ιερωμένοι στο νησί μου ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αποβάλουν από την Εκκλησία, η οποία ανήκει ξανά, θα το πω, εις το λαό και εις το Θεό. Δεν έχω κανένα δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα, λοιπόν, σας ρωτάω αν θα κινηθείτε νομικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθώ νομικά. Δεν υπάρχει κάτι το μεπτό γύρω από αυτή την ιστορία, δηλαδή ποινικά αξιόλογο. Και δεν θα ήθελα επουδενή να οδηγηθώ σε μια τέτοια αντιπαράθεση στο επίπεδο του ποινικού δικαίου. Όχι, προς Θεού. Ωραία, τουλάχιστον θα αγνοήσετε την υπόδειξη των ιεραρχών. Σας το είπα, το τονίζω
ποικιλοτρόπος, σας είπα και προηγουμένως, γραπτός και προφορικός, το λέω και σε εσάς. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή δεν έχει καμία σχέση με την Ανατολική Εκκλησία. Το αντιλήφθην, αν θα το αγνοήσετε, ρωτάω. Θα το αγνοήσω, σας το λέω πολλές φορές. Βεβαίως θα το αγνοήσω, αλλά δεν έχω σκοπό να πιαστώ τα χέρια με κανέναν ιερωμένο. Ελπίζω να μην το δούμε και αυτό. Θα είναι ντροπή για την Εκκλησία. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Όσο γίνεται πιο απλό στις ερωτήσεις σας και κυρίως να καταδείξω το θρησκευτικό πλαίσιο στο οποίο καλούμε να λειτουργήσει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ τη φοβέρα του Μητροπολίτη και πρέπει να μετανοήσω για αυτό που έχω κάνει, να ψηφίσω σύμφωνα με το σύστημα του νόμου, να μετανοήσω και να ζητήσω συγχώρηση από τον Δεσπότη. Πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Αυλονίτη. Θυμίζω ότι στο παρελθόν οι ιεράρχες είχαν αφορήσει ανθρώπους που δεν συμφωνούσαν μαζί τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προσοχή, γιατί σέρνεται αφορισμός, λέγεται αυτό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί σήμερα το πρωί στα νέα υπήρχε ένα ρεπορτάζ ότι παραλίγο να θρηνήσουμε νέα Τέμπη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είστε συντονισμένοι στο One Channel και παρακολουθείτε την εκπομπή που ρίχνει διεισδυτικές ματιές στην πραγματικότητα και στις εξελίξεις. Κοντά μου ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΗ. Γεια σας, κύριε Κόκκινε, καλώς ήρθατε εδώ. Και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Σας κάλεσα λοιπόν, διότι με πληροφορήθηκαν ότι έχετε κηρύξει απεργία, λευκή απεργία, μάλλον δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, κατά της αξιολόγησης. Άρα προτείνετε στα μέλη της ΑΔΕΔΗ, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μέλη της ΑΔΕΔΗ, να θυμίσω, να μην συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Καλά τα λέω? Υπάρχει η απεργία αποχή από την αξιολόγηση, από αυτή τη διαδικασία, στην οποία η ΑΔΕΔΗ αλλά και οι ομοσπονδίες που τις αφορούν, γιατί για τους εκπαιδευτικούς και εκεί υπάρχει μια αξιολόγηση, αλλά άλλο τύπο αξιολόγηση σε σχέση με το υπόλοιπο δημόσιο, διότι διαφωνούμε με τον τρόπο τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Σας το λέω, γιατί υπάρχουν δύο ειδών αξιολογήσεις, με τον τρόπο που γίνεται στους εκπαιδευτικούς και στον τρόπο που γίνεται. Για την αξιολόγηση να μιλήσουμε. Προτείνεται να μην συμμετέχουν, κατάλαβα καλά. Να μην υπάρχει συμμετοχή, διότι έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο αξιολόγηση που πρέπει να γίνει. Γιατί ο κόσμος θα νομίζει ενδεχομένως ότι εμείς είμαστε μηδενιστές, ισορροπεδώνουμε τα πάντα, θέλουμε καμία είδους αξιολόγηση. Δεν είναι αυτό έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επ' αυτού λοιπόν έχω να πω το εξής, ότι υπάρχουν μια σειρά από συλλογικές διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις ομοσπονδιών, αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, την οποία εκπροσωπώ εδώ σήμερα, όπου τασόμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Όμως, μια αξιολόγηση η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τις δομές που υπάρχουν εκεί που εργάζεται ο αξιολογούμενος, να έχει ασφαλιστικές δικλείδες, να μην λαμβάνει υπόψη το προϊόν της αξιολόγησης ώστε να εξοντώσει τον εργαζόμενο, αλλά να τον κάνει καλύτερο και κατ' επέκταση να γίνουν οι καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Πολύ ωραία τα λέτε. Και εγώ δεν θέλω καθόλου να εφαρμόζεται ο νόμος του να μην περνάω, για παράδειγμα, με κόκκινο. Πηγαίνω και περνάω με κόκκινο. Γιατί καταλαβαίνω τι μου λέτε και μπορείτε να το θέσετε στο δημόσιο διάλογο. Αλλά πώς μπορείτε να καλείτε τα μέλη σας να μην συμμετέχουν? Δεν ενέχει ποινικούς κινδύνους γι' αυτά? Ακούστε, η διαδικασία τη στιγμή που καλείται από το συνδικαλιστικό όργανο δεν ενέχει ποινικούς κινδύνους. Εάν τα δικαστήρια βγάλουν την απεργία αποχή παράνομη, κάτι το οποίο. Το οποίο το ζήτησε η κυρία Κεραμέως. Το οποίο ζήτησε η κυρία Κεραμέως, το πήρα το στόμα μου, καταλαβαίνει κανείς ότι από εκεί και πέρα όντως δεν μπορούν να γίνει αυτή η διαδικασία. Και πότε θα το δικαστήριο? Από ό,τι πληροφορούμε, επειδή γίνονται ταχύτερες οι διαδικασίες. Και πρέπει να γίνει. Ίσως είναι και θέμα ημερών ή θέμα και ωρών. Θέμα και ωρών. Μπορεί να είναι και θέμα ωρών, εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση. Και να ρωτήσω για κάτι. Όταν μαζεύεστε εκεί στις γενικές συνελεύσεις που λέτε, που για να σας είμαι και ειλικρινής, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος και πάλι έχει την άποψη ότι μαζεύεστε μόνο αυτοί που πραγματικά ασχολείστε με το συνδικαλιστικό κίνημα. Οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ασχολούνται καθόλου με αυτό. Ασχολείται μια, θα έλεγε κανείς, μια μικρή ομάδα συνδικαλιστών, οι οποίοι μαζεύονται. Και όταν μαζεύεστε εκεί και λέτε, για παράδειγμα, ότι έχουμε διαφορετική οπτική για την αξιολόγηση, δεν υπάρχει κάποιος που να σηκώθηκε πάνω και να είπε: μισό λεπτό, μπορεί να έχουμε, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουμε? Το συνδικαλιστικό κίνημα στηρίζεται στις μασικές διαδικασίες. Τώρα, είναι μαζικές, δεν θα απολογούμε. Θα σας πω, δεν θα απολογηθώ εγώ, ούτε φυσικά εσείς, ούτε κάποιος άλλος, αν κάποιοι προτιμούν να μείνουν στον καναπέ του σπιτιού τους και δεν έρχονται σε γενικές συνελεύσεις να συμμετάσχουν. Υπάρχουν λοιπόν συνελεύσεις μαζικές. Και θα επικαλεστώ αυτό το οποίο είναι αναμφισβήτητο, γενικές συνελεύσεις ομοσπονδιών, που έρχονται όλοι οι εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα και δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει και να αμφισβητήσει για την
συμμετοχή που υπάρχει. Αλλά μιλάμε για το τρόπο που εξελέγησαν αυτοί. Λοιπόν, ακόμα και όταν δεν έχουν γίνει ενστάσεις, σας μιλώ για το ιδανικό, που υπάρχει και το ιδανικό. Εκεί θα μείνω. Εκεί λοιπόν συζητάμε. Και βέβαια υπάρχουν απόψεις που λένε όχι στην αξιολόγηση. Όμως η συντηρητική πλειοψηφία, το επαναλαμβάνω, των αποφάσεων που υπάρχει, είναι να υπάρχει αξιολόγηση. Και θα σας πω και το παράδειγμά μου για να σας τεκμηριώσω. Το ίδιο θα αξιολογηθείτε εσείς που είστε παραδείγματος χάρη ένας νοσηλευτής στο κέντρο υγείας Αγαθονησίου, στο κέντρο υγείας Καστελορίζου, να το πω, με το φόρτο εργασίας ή με τα μηχανήματα που μπορεί να μην έχετε, ή γιατρός αν υπηρετείτε εκεί, με έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος είναι σε μια μονάδα, ιατρική μονάδα, η οποία μπορεί και προσφέρει όλα αυτά. Το ίδιο θα αξιολογηθεί ένας εκπαιδευτικός που βρίσκεται. Η απάντηση είναι πως όχι. Πως όχι. Αυτά λοιπόν. Η αξιολόγηση όμως λοιπόν πρέπει να λαμβάνει, να μην είναι οριζόντια, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις ειδικές συνθήκες. Δεν τις λαμβάνει όλες αυτές. Το ξέρουμε γιατί μέχρι τώρα αυτό έχει φανεί στην όλη διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Έχει γίνει ποτέ αξιολόγηση. Ξεκινούν τώρα, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά η αξιολόγηση. Ναι, αλλά τα αποτελέσματα προκύψει. Δεν ξέρουμε ακόμα. Ακούστε, κοιτάμε να προλάβουμε πριν φτάσουμε στα δυσάρεστα αποτελέσματα. Λειτουργείτε προactive. Και το συνδικαλιστικό κίνημα, είναι αυτό το οποίο έρχεται να συμμετάσχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες και με τα λάθη του και τις παραλήψεις του, τα οποία και εμείς αναγνωρίζουμε. Αλλά κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι έχουμε πρόταση, ότι μπορούμε πραγματικά να συμβάλλουμε σε μια θετική εξέλιξη κάποιων πραγμάτων. Και ας μην χωρίσουμε τους εργαζόμενους με την οργανωμένη πολιτεία. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και η πολιτεία να ακούσει τις απόψεις μας. Δεν είμαστε τα άκρα, όπως λένε κάποιοι. Ωραία. Και ας πούμε ότι βγαίνει το δικαστήριο, που είναι πιθανό, 50-50, ας πούμε, και λέει ότι απαράνομη απεργία σας. Και αρχίζουν οι αξιολογήσεις. Θα κάνετε άλλες κινήσεις και ποιες θα είναι αυτές? Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν συσκέψεις και αποφάσεις. Δεν μπορώ να προαναγγείλω κάτι μόνο. Θα μπορούσατε να κάνετε, δηλαδή? Κοιτάξτε, πολλά μπορεί να γίνουν. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε και τα όρια της νομιμότητας που υπάρχουν, γιατί είπατε προηγουμένως τι θα γίνει αν υπάρξει αυτή η απόφαση, και έτσι θα κινηθούμε. Απλά είναι βέβαιο ότι δεν θα μείνουμε άπραχτοι, θα συνεχίσουμε και όπως συνεχίζουμε να πιέζουμε να υπάρχει ένας διάλογος και να διορθωθούμε τα κακώς κείμενα με βάση τις προτάσεις μας. Η τελευταία ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι: σας απασχολεί καθόλου η άποψη της κοινής γνώμης, η οποία δεν είναι ντρυφή πολύ σε όλα αυτά που μόλις συζητήσαμε? Απλώς ακούει έναν τίτλο ότι οι ΑΔΔ, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θέλουν την αξιολόγηση. Σας απασχολεί αυτό? Με απασχολεί πάρα πολύ προσωπικά, επειδή μιλάτε μαζί μου και πιστεύω πρέπει να απασχολεί όλους τους συναδέλφους συνδικαλιστές. Και ξέρω πολύ καλά ότι η κοινωνία είναι υπέρ της αξιολόγησης. Γιατί βλέπω τις δημοσκοπήσεις, ακούω και διότι το γίνεται. Η κοινωνία αξιολογείται αλλά καθημερινά. Όλοι αξιολογούμαστε και τώρα που μιλάμε εμείς αξιολογούμαστε. Εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους. Λοιπόν, όχι και τους δημοσίους υπαλλήλους να αξιολογούνται, αλλά σας είπα με κανόνες και με ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην υπάρχουν διωγμοί και ούτω καθεξής. Και σας θυμίζω ότι η πλατεία Κλαθμόνος πήρε το όνομά τους από δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έκλαιγαν γιατί έχασαν τη δουλειά τους, γιατί άλλαζε μια κυβέρνηση, τους έδιωχνε. Έρχονταν οι άλλοι. Αλλά βέβαια αυτή είναι η ωρεοποιημένη άποψη της ιστορίας. Διότι πολλοί από αυτούς που κλαίγανε δεν είχαν καν τα προσόντα να μπουν στο δημόσιο, λοιπόν, και κλαίγανε γιατί τους διώξανε. Επειδή όμως τώρα μπαίνουν και, μπαίνουν και με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με αξιοκρατικές διαδικασίες, και υπάρχει και υποστελέχωση στο δημόσιο λόγω των μνημονίων, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί έφυγαν, ελάχιστοι εισήλθαν στο χώρο. Είναι ο γνωστός κανόνας του 2%. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς ότι αν μη τι άλλο πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη, να μας ακούσει και οι πολίτες, και μας δίνετε την ευκαιρία σε αυτά τα λίγα λεπτά να πούμε την άποψή μας. Το βλέπω και ευχαριστώ και πάλι. Και για να μπορέσουμε να ακούσουν και τη δικιά μας άποψη, που δεν είναι ισοπεδωτική όπως βλέπετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Και τώρα θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό που σας προανήγγειλα λίγο πριν το break. Σήμερα το πρωί, ο άνθρωπος τον οποίο έχω παρουσιάσει τις προηγούμενες μέρες ως ο πατέρας του συγκοινωνιακού ρεπορτάζ στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος που ακούραστα για πολλά χρόνια παρακολουθεί τι γίνεται εκεί, έκανε μια τρομακτική ανακάλυψη στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι ο Κώστας Ντελέζος, συνάδελφος και φίλος μου. Γεια σου Κώστα, πώς είσαι? Γεια σου Σταμάτη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τάραξες τα νερά πάλι σήμερα με το πρωτοσέλιδο των νέων. Να πω λίγο τι λέει και να το δούμε κιόλας και να μας σχολιάσεις μετά. Έγραψες λοιπόν, ναι, παραλίγο νέα Τέμπη τα Χριστούγεννα, δύο τρένα στην ίδια γραμμή στις Σαχαρνές. Το θρίλερ καταγράφηκε παραμονές των Χριστουγέννων. Λίγο έδιψε να οδηγήσει σε σύγκρουση στις επιβατικές αμαξοστοιχίες 13-13 που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς και 51, το γνωστό ασημένιο βέλος, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Αθήνα. Η σύγκρουση αποφεύθηκε στο παραπέντε χάρη στην ετοιμότητα του υπεύθυνου της τηλεδιοίκησης του Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών, νομίζω θα σημαίνει αυτό, που ούρλιαζε στον ασύρματο. Για πες μας. Λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό το οποίο ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε συμβάν. Και δεν εξελίχθηκε σε συμβάν χάρη στην τηλεδιοίκηση
η οποία δουλεύει στο συγκεκριμένο, σταθμό και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του διευθύνοντος εκεί της τηλεδιοίκησης, του επικεφαλής, ο οποίος κυριολεκτικά όταν είδε το τρένο το 1313 που ερχόταν από το Κιάτο και κατευθυνόταν προς τη γραμμή 102 για να μπει προς Πειραιά, να περνάει το κόκκινο φωτόσημο, κυριολεκτικά ούρλιαζε στους ασυρμάτους για να σταματήσει. Προηγουμένως ερχόταν ένα τρένο από τη Θεσσαλονίκη, το ETR, το Βέλος που το λέμε. Το ασημένιο Βέλος, ναι. Το οποίο βεβαίως ήταν με 32 λεπτά καθυστέρηση, έφτασε στο σταθμό. Είχε γίνει χάραξη για να περάσει από το σταθμό Αχαρνών χωρίς να κάνει στάση. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν θα έκανε στάση, η ταχύτητά του ήταν μεγαλύτερη. Δηλαδή, αλλιώς θα ήταν να σταματούσε και να συνεχίσει. Και σταμάτησαν και αυτόματα λόγω της τηλεδιοίκησης, λοιπόν, ή όχι? Όχι, δεν σταμάτησε, διότι τι γίνεται. Έχουμε το ETCS, το οποίο έχει εγκατασταθεί στους σταθμούς, έχει εγκατασταθεί στις αποβάθρες, αν θα το λέγαμε έτσι, αλλά δεν είχε εγκατασταθεί στο τροχαίο υλικό, δηλαδή στα τρένα. Μισές δουλειές πάλι. Αυτό λοιπόν, αν αυτό είχε εγκατασταθεί, θα μπορούσε να έχουμε το αυτόματο φρενάρισμα που λέμε. Αλλά δεν το είχαμε. Δυστυχώς δεν το είχαμε. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια διελκυνστίδα αυτή τη στιγμή, διότι όπως καταλαβαίνετε το συμβάν έχει γίνει 23 Δεκεμβρίου και ακόμη δεν έχουμε πορίσματα. Άκουσα και τον κύριο Τερεζάκη σήμερα να σε απαξιώνει και να λέει εντάξει τώρα, μην δίνετε και τόσο σημασία σε αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ο καθένας. Το θέμα είναι ότι επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ πλήρως. Αυτό έλειπε. Αυτό ήταν το μόνο που δεν αμφέβαλα ότι θα συνέβαινε, να ξέρεις. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει τώρα είναι να συνταχθούν τα πορίσματα. Ένα πόρισμα πρέπει να συντάξει ο ΣΕ και άλλο ένα να συντάξει η Hellenic Train. Όμως εδώ ο ΣΕ για να ολοκληρώσει το δικό του το πόρισμα θα πρέπει να πάρει στοιχεία από την Hellenic Train, να πάρει τον ταχογράφο να δει με τι ταχύτητα εκινείται το τρένο που ερχόταν από το Κιάτο και δεν μπόρεσε να σταματήσει στο φωτόσημο, να πάρει την αναφορά του μηχανοδηγού για το συγκεκριμένο περιστατικό. Από την πλευρά της η Hellenic Train πληροφορούμαστε ότι δεν αξιολόγησε το συγκεκριμένο συμβάν ως σοβαρό και το απέδωσε όλα στην ολίσθηση. Είναι τρομερά εξοργιστικό αυτό που μόλις είπες. Η Hellenic Train που είναι εξαφανισμένη πριν, μετά και ακόμα και τώρα το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας λέει τι αξιολογεί και το τι όχι. Κάποια στιγμή, έτσι, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η στιγμή, κάποιος θα πρέπει να βάλει μια τάξη εκεί. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία από την πρώτη στιγμή με κοινικό τρόπο έβγαζε ανακοινώσεις οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν τόσο σαν μαχαιριές, ήταν στις ήδη πληγωμένες ψυχές των ανθρώπων που έχασαν τους ανθρώπους τους. Δεν σεβάστηκαν ούτε αυτό. Δυστυχώς. Κωνσταντίνε, δυστυχώς. Ένα άλλο πράγμα στο οποίο θα μείνω και θα κλείσω με αυτό είναι ότι πραγματικά και έναν χρόνο μετά τα Τέμπη που ακούσαμε ότι είναι πρώτη μας προτεραιότητα η ασφάλεια, ξανασυμβαίνει αυτό και επίσης με μεγάλη φυσικότητα συζητάμε μεταξύ μας ότι το τρένο είχε και 32 λεπτά καθυστέρηση για να φτάσει στο συγκεκριμένο σταθμό. Αν γυρίζαμε το train spotting στην Ελλάδα, υποθέτω ότι ακόμα το τέλος δεν θα είχε γραφτεί, θα γυρίζαμε ακόμα. Όχι βέβαια. Όχι, Κωνσταντίνος Δελέζος. Δημοσιογράφος από τα Νέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε και συνέχισε αυτό το καλό ρεπορτάζ. Πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί όπως κάθε μέρα Τάκης Χατζής με εκλεκτούς καλεσμένους. Το ίδιο εκλεκτή ενημερώνομαι θα είναι και οι καλεσμένοι του Μάνου Νιφλή ακριβώς στις 10 όπως κάθε βράδυ στο Evening Report. Και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 7. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.